το οποίο μετακινεί τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο ή κάποιον αξιωματούχο από το σπίτι του στον οργανισμό και από τον οργανισμό στο σπίτι του, δεν μπορεί να πιαστεί έξω από την Αττική στη Βουλιαγμένη, στα λιμανάκια. Σωστό. Για καφέ. Αυτό το λες για το Πάσχα τώρα, που συνηθιζόταν στο παρελθόν πολλοί να παίρνουν τα κρατικά αυτοκίνητα και να πηγαίνουν σε εκλογικές τους περιφέρειες, σε γλέντια, σε πανηγύρια τοπικά. Έτσι όλα αυτά με το κρατικό Αντώνη, αυτοκίνητο. Αντώνη, τα κρατικά αυτοκίνητα πολλές φορές έχουν κάνει ολόκληρες μετακομίσεις. Έτσι απλά. Μόνο το αρνί με τη σούβλα δεν ξέρω αν έχουν φορτώσει σε κάποιες περιπτώσεις. Θέλω να επισημάνω επίσης ότι ο κύριος Ραγκούσης λέει να μην κινούνται τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα στις λεωφοριολωρίδες, οι οποίες πολλές φορές γίνονται επισημολωρίδες και βλέπουμε τους επισήμους να κινούνται εκεί πέρα για να πάνε πιο γρήγορα στη δουλειά τους. Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό. Πολλές φορές βλέπεις σταθμό ελέγχου της τροχέας ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να σταματήσει οδηγούς οι οποίοι παρανομούν και είναι στη λεωφοριολωρίδα, αλλά το κρατικό όχημα με τις κίτρινες πινακίδες. Έτσι, περνάει κανονικά και δεν μπαίνει καν στη διαδικασία η αστυνομία να το σταματήσει. Και σου λέω πολύ απλά ότι αν το σταματήσει, το πιθανότερο είναι να μην έχει και το δελτίο κίνησης. Τι είναι αυτό το δελτίο κίνησης? Πολλοί μπορεί να το ξέρουν. Είναι ένα χαρτί που πρέπει να συνοδεύει το όχημα για τη διαδρομή που κάνει. Μα 50 μέτρα να φύγει από το Υπουργείο, πρέπει να έχει αυτό το χαρτί. Εγώ θα σου πω απλά ότι αν το σταματήσει ο αστυνομικός, μπορεί να βρει και τον πελάτη. Έχει συμβεί και αυτό. Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη, και ελπίζω όλα αυτά να κάτι τελευταίο μονάχα να σου πω. Γυρίστε γύρω σας όλοι όσοι κινήσετε στην Αθήνα ή πιο έξω, να δείτε ποιο κρατικό αυτοκίνητο ο οδηγός συνοδηγός φοράει ζώνη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Περνάμε τώρα.